Σε μια σύγκρουση άνευ προηγουμένου μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη εξελίχθηκε η ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία για τα πρόστιμα του λαθρεμπορίου. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε να αποσυρθεί τροπολογία που τη χαρακτήρισε φωτογραφική, καταγγέλλοντας ότι αφορά συγκεκριμένο επιχειρηματία. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η τροπολογία αφορά και στη ΣΕΚΑΠ, ιδιοκτησία Ιβάν Σαββίδη και πρόστιμο που είχε επιβληθεί το 2008 και με τις προσαυξήσεις έφτασε στα 38 εκατομμύρια ευρώ. Η συζήτηση ήταν έντονη και υπερεύει τη μια μισή ώρα, ενώ στη δευτερολογία το Πρωθυπουργός αναφέρθηκε τόσο στην περίπτωση της ΣΕΚΑΠ αλλά και στις διοικήσεις της Νέας Δημοκρατίας που ευθυνόνται για τις παρατυπίες. Σας προκαλώ να πάμε μαζί στην Ξάνθη και να μιλήσουμε με την τοπική κοινωνία και τους εργαζόμενους. Τη ΣΕΚΑΠ και την ευθύνη της λαθρεμπορίας και της χρεοκοπίας την έχουν αυτοί που τη διοικούσαν επί των ημερών σας. Ποιοι ήταν οι λαθρέμπολοι και σε ποιο πλαίσιο νομίας λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια, διαρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έρεται το ποινικό σκέλος και ούτε διαγράφεται κανένα πρόστιμο. Ξέρετε, υπάρχει μια παροιμία που λέει: εκεί που μας χρωστάγανε, μας παίρνουν και το βόδι. Και θέλω να γίνω πάρα πολύ σαφής. Η τροπολογία αυτή είναι οριζόντια. Αφορά κάθε επιχείρηση από εδώ και στο εξής. Κάθε επιχείρηση αφορά βεβαίως και τη ΣΕΚΑΠ. Κανείς δεν το κρύβει αυτό. Αλλά δεν αφορά μόνο τη ΣΕΚΑΠ, κάθε επιχείρηση. Σας προκαλώ λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να πάμε μαζί στην Ξάνθη. Και να πάμε να μιλήσουμε εκεί με την τοπική κοινωνία, να μιλήσουμε με την τοπική κοινωνία, να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους. Αλλά γιατί λέγω ότι εκεί που μας χρωστάγατε, σας παρακαλώ αφήστε με να μιλήσω, εκεί που μας χρωστάγατε. Παρακαλώ κάντε ησυχία. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι τη ΣΕΚΑΠ και την ευθύνη της λαθρεμπορίας και της χρεοκοπίας την έχουν κάποιοι λίγο πιο πριν, επί κυβερνήσεών σας, οι οποίοι τη διοικούσανε και τη χρεοκοπήσανε και κάνανε και λαθρεμπόριο κατά από τα μάτια των κυβερνήσεών σας. Ποιοι είναι αυτοί, εγώ πρέπει να σας ρωτάω να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί που ήταν οι λαθρέμποροι. Ποιοι ήταν οι λαθρέμποροι, με ποιανόν τις ευθύνες λειτουργούσαν οι λαθρέμποροι όλα αυτά τα χρόνια? Σε ποιο πλαίσιο ανομίας λειτουργούσαν, καταχρεώνανε επιχειρήσεις, τις κλείνανε και βγάζαν τα λεφτά έξω? Και βεβαίως ποιοι τους κάνανε πλάτες? Βεβαίως το ποινικό μέρος εξετάστηκε. Η τροπολογία αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν διαγράφει κανένα πρόστιμο. Και σταματήστε τα ψέματα. Μια ζωή με το ψέμα. Δεν διαγράφει κανένα πρόστιμο. Πρόστιμα διαγράφατε εσείς και ο κύριος Τουρνάρας ως Υπουργός των Οικονομικών σε μεγάλες επιχειρήσεις μέσα σε μια νύχτα. Τα πετρέλαια και το λαθρεμπόριο. Και αφήστε τα αυτά. Ότι διαγράφουμε εμείς πρόστιμα. Είναι ντροπή. Και έρχονται οι δικογραφίες στη Βουλή. Δεν διαγράφεται κανένα πρόστιμο. Οι καταλογισμοί για τις τελωνειακές παραβάσεις ισχύουν και ισχύουν για αυτούς που τις διέπραξαν, για τους προηγούμενους διοικούντες, και ούτε σβήνεται, ούτε προκαλείται καμία δημοσιονομική επιβάρυνση. Τι γίνεται? Δίνεται η δυνατότητα σε μια υγιή επιχείρηση να μπορεί να λειτουργεί και να έχει τους εργαζόμενους. Και αυτό εσείς το ονομάζετε φωτογραφική διάταξη. Ξέρετε τι είναι φωτογραφικό? Το μένος σας απέναντι σε κάθε υγιή επενδυτή που δεν θέλει να σας παραδοθεί. Που δεν θέλει να παραδοθεί στη δική σας διαπλοκή, που είναι ακόμα και σήμερα παρούσα. Στην κουβέντα παρενέβη ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κύριος Καμένος, που ανέφερε ότι η τροπολογία αφορά και στη ΣΕΚΑΠ, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας, και ότι θα έπρεπε να υποστηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα, υποστηρίζοντας ότι οι βουλευτές τότε της κυβέρνησης εκλιπαρούσαν τον Ιβάν Σαββίδη να αποκτήσει την εταιρεία, προσθέτοντας ότι τα πρόστιμα δεν διαγράφονται αλλά παραμένουν. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά εκπλήσουμε πραγματικά από τη θέση εξωματική αντιπολιτεύσεως. Και επειδή είναι μικρός ο κόσμος, εγώ θα έλεγα στον κύριο Αρχηγό της Εξωματικής Αντιπολιτεύσεως να ρωτήσει τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εκλιπαρούσαν τον κύριο Σαββίδη το 2013, να πάρει τη ΣΕΚΑΠ. Για δεν ρωτάτε τον κύριο Κεδίκογλου,
ο οποίος παρακαλούσε τότε και υποσχόταν. Παρακαλώ, όχι επιφωνήματα. Παρακαλώ. Γιατί δεν ρωτάτε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Μακεδονίας και της Τράκης, οι οποίοι παρακαλούσαν τον κύριο Σαββίδη να μπει και να κάνει επένδυση σε κάποια να μην κλείσει. Γιατί δεν ρωτάτε τι είχε υποσχεθεί τότε η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Θα σας το πω εγώ γιατί το θυμάμαι. Είχε υποσχεθεί όχι απλώς τη διαγραφή των παλαιών προστήμων της παλαιάς διοικήσεως και πολύ σωστά, αλλά είχε υποσχεθεί κιόλας ότι τα μηχανήματα του νέου εξοπλισμού, τα οποία είχαν μπλοκάρει στα Τελωνία, θα είχαν βγει, θα βγαίνανε χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής προστήμου. Και τους εξαπάτησαν. Και έρχεται τώρα να καταθέσει ονομαστική ψηφοφορία για αυτά τα οποία δεν έπραξε όταν ήταν στην κυβέρνηση. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Από τότε μέχρι τώρα έγιναν 35 εκατομμύρια επενδύσεις. Εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο 309 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους. 89 εκατομμύρια το 2015. Και αυτό που εμείς λέμε ακόμα παραπάνω σαν ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα φέρουμε τροπολογία όπου υπάρχουν επενδύσεις και νέοι επενδυτές μπαίνουν σε εταιρείες οι οποίες κλείνουν ή πάνε προς το κλείσιμο. Να χάσουν άνθρωποι τις δουλειές τους. Επενδύουν χρήματα όπως αυτά που μπήκαν. 24 εκατομμύρια αύξηση με το ηχού κεφαλαίου μόνο. Πέραν των επενδύσεων. Με απόδοση στο ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως και πρέπει να θεσμοθετημένη η διαγραφή των προστήμων των παλαιότερων διοικήσεων. Περιμένουμε να φέρουμε επενδύσεις εδώ, όταν όποιος επενδύσει θα πρέπει να πληρώνει τις παλιές αμαρτίες της παλαιάς διοικήσεως. Έτσι θα μου λεφτά στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Φοβάμαι που το λέω και κλείνω με αυτό. Φοβάμαι πολύ ότι όπως είναι η στάση δυστυχώς ευρωβουλευτών που προσπαθούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία της λήξης αξιολόγησης μέσα στην Ευρωβουλή, πράττοντας αντεθνικά, το ίδιο κάνετε εδώ, προσπαθώντας να πλήξετε οποιαδήποτε επένδυση, ακόμα και τη μοναδική την οποία να συσφέρατε, φιλώντας κατουρημένες ποδιές τότε στον επενδυτή, τον κύριο Σαββίδη. Ευχαριστούμε. Θα ανοίξουν τα στόματα και θα μιλήσουν λοιπόν. Τελικά με 149 ψήφους των συγκυβερνώντων κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψηφίστηκε στην ολομέλεια η επίμεχη τροπολογία και αφορά στη ΣΕΚΑΠ, ενώ καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.